Τώρα προφυλακιστέο κρίθηκε μετά την απολογία του ο προστατευόμενο μάρτυρα στην υπόθεση Νοβάρτη Μάξιμο Σαράφη. Αυτή ήταν η κωδική του ονομασία. Κατηγορείται Μαρία Δουρουδίου ότι εξαπάτησε διάφορου επιχειρηματίε. Ο Μάξιμο Σαράφη, κατά κόσμον φιλίστορ Δεσταμπασίδη, οδηγήθηκε το πρωί στα δικαστήρια τη Ευελπίδων προκειμένου να απολογηθεί για την εξαπάτηση επιχειρηματιών. Ενώ σήμερα απολογήθηκαν και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι στην υπόθεση. Στον Δεσταμπασίδη αποδίδεται κεντρικό ρόλο καθώ σύμφωνα με τα στοιχεία αποκαλείται να αντικρούσει εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια δρούσε ω εγκέφαλο ομάδα που μεσολαβούσε για δανειοδοτήσει επιχειρηματίε. Στη δικογραφία αναφέρεται πω η οργάνωση προσέλκυε τα θύματα τη, πείθοντά τα ότι θα εξασφάλιζε απευθεία δανειοδότηση ακόμη και από τράπεζε των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Οι υποψήφοι δανειολήπτε με τη σειρά του καλούνταν να καταβάλουν μία σειρά ποσών για εγγυήσει. Σύμφωνα με τι αστυνομικέ αρχέ, η υπόθεση προ αφορά 7 περιπτώσει και ποσό 800.000 ευρώ το οποίο φέρονται να απέσπασαν οι κατηγορίε. Σε ευχαριστούμε Μαρία.